Αν μπορεί να επισκεφθούν το Δημοτικό Καταφύγιο των Ζώων, δηλώνουν μέσω του Προέδρου του τα μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Κιβωτός που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Ράπτης ανέφερε επίσης ότι προκειμένου να έχουν πρόσβαση στον χώρο, ο υπεύθυνος του ζήτησε ειδική άδεια που την παρέχει ο Δήμαρχος της πόλης. Το πρόβλημα έγινε στην κακή συνεννόηση. Δηλαδή, έχω ζητήσει τόσο καιρό να γίνει η συγκέντρωση της Πενταμελούς Επιτροπής, της οποίας είμαι μέλος, για να συζητήσουμε εν γέννη το θέμα των αδεσπότων. Ποια μπαίνουν μέσα στο καταφύγιο, πόσα σκυλιά υπάρχουν στο καταφύγιο, να μου δώσουν ένα χαρτί ή φωτογραφίες αυτών που υπάρχουν. Διότι υπάρχει και η εισαγγελική παραγγελία, η οποία εισαγγελική παραγγελία πέρσι ήρθε και σε μένα για σκυλιά τα οποία έπρεπε να πάρουν 24 από κάποιον που καταδικάστηκε θα φέρει και να δω αν τυχόν και εγώ μπορώ να προωθήσω κάποια υιοθεσία. Δεν μπορώ να το δω αυτό αν δεν μπω στο καταφύγιο. Πήγαμε με μια ομάδα στο καταφύγιο και μου είπαν εκεί, θέλω λέει άδεια από το Δήμαρχο. Μα είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να ασχολείται με τέτοια λεπτομέρεια? Ο Δήμαρχος έχει τους υπεύθυνους αντιδημάρχους για τα συγκεκριμένα θέματα να ασχολούνται. Και δεν μου είπαν θέλουμε άδεια του Γιώγα, θέλουμε άδεια του Δημάρχου. Γιατί μου αρνήθηκαν να πάνε. Και το σύστημα είναι αυτό. Δεν μου επιτρέπουν εδώ και καιρό να μπω στο καταφύγιο. Ο κύριος Ράπτης εξηγεί πως έχει ήδη μιλήσει με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, τον κύριο Χρήστο Γιώγα, και πως μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει κάποια απάντηση σχετικά με την κατάσταση στο καταφύγιο. Στον κύριο Γιώγα το ανέφερα. Λέει, εγώ δεν ξέρω να υπάρχει τέτοια εντολή. Εντάξει, τότε γιατί οι άλλοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει τέτοια εντολή? Το δεύτερο. Έχω κάνει 3-4 χαρτιά στο Γιώγα και του ζητάω να μου πει ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του καταφυγίου για να μπορούν να έρχονται κάποιοι οι οποίοι να προσφέρουν και δωρεάν αφιλοκερδώς εργασία, αλλά και να δουν αν θέλουν κάποιοι να υιοθετήσουν κάπου, γιατί κανονικά τα σκυλιά που υπάρχουν στο καταφύγιο πρέπει να είναι στην ιστοσελίδα του Δήμου ανυρτημένα, φωτογραφικά. Δεν μπορεί να πάει κάποιος, αλλά μπορεί να τα δει και να πει «Κύριε, εγώ θέλω να υιοθετήσω αυτό». Αυτό δεν υπηφίσταται, άρα θα πρέπει να πάει πάνω. Πώς θα πάει πάνω όταν δεν ξέρει ποιες ώρες λειτουργεί? Εστιάζοντας την έλλειψη συνεργασίας με το Δήμο, ο κ. Ράπτης ζητά να μάθει το ωράριο της κτηνιάτρου που επιβλέπει τα ζώα, αλλά και γενικότερα την κατάσταση, δεδομένου ότι εκείνος και τα μέλη της Κιβωτού μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Η θεραπεία, η προστασία των ζώων, που σημαίνει η κτηνίατρος που έχει πάρει τη σύμβαση, έπρεπε να είναι στο καταφύγιο τις πρωινές ώρες. Κάποιες ώρες, δεν ξέρω ποιες. Πώς? 180, 200, 250 σκυλιά, επειδή δεν ξέρω τον αριθμό, πώς αυτά φροντίζονται χωρίς να υπάρχει η κτηνίατρος πάρων? Δηλαδή θα πρέπει να τα κατεβάζουν στο ιατρείο της? Πώς κατεβαίνουν στο ιατρείο της? Αυτά όλα τα ζήτησα να μου τα πούνε εγγράφως και δεν μου απαντάει κανένας. Ούτε αρνητικά δεν μου απαντάνε. Αυτό δεν είναι συνεργασία, αυτό είναι κοροϊδία, νομίζω.